1084 είναι η τρίτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου. Σελίδα 1084, τρίτη καθολική επιστολή του Αποστόλου του Ιωάννου, του μαθητού του Χριστού, του αγαπημένου. Ο πρεσβύτερος προς Γάιον των αγαπητών, τον οποίον αγαπώ εν αληθεία. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Διότι χάριν κατά πολλήν ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούσιν στην αλήθειά σου, καθώς εσύ περπατήσεν τη αληθεία. Μεγαλυτέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία. Αγαπητέ, έργων άξιον πιστού πράτης, ό,τι κάμνεις εις τους αδελφούς και εις τους ξένους ή την εσεμαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της Εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη προπέμψας αξίως του Θεού, διότι υπέρ του ονόματος αυτού εξήλθον, χωρίς να λαμβάνω μηδέν από των εθνών. Εμείς λοιπόν χρεωστόμεν να υποδεχόμεθα τους θεούτους, δια να γινόμεθα συνεργοί στην αλήθεια. Έγραψα προς την Εκκλησία, αλλά ο φιλοπρωτεύων αυτών διοτρεφής δεν δέχεται ημάς. Δια τούτο εάν έλθω, θέλω υπενθυμίσει τα έργα αυτού τα οποία κάμνει, φλιαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς, και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεκδώσει εμποδίζει και από τις Εκκλησίες εκβάλλει. Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι, ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν. Εις τον Δημήτριον δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων και υπό αυτής της αληθείας, και εμείς δε μαρτυρούμεν και εξεύρεται ότι μαρτυρία ημών είναι αληθής. Πολλά έχω να γράψω, αλλά δεν θέλω να συγγράψω δια μελάνης και καλά μου, αλλά ελπίζω ταχαίως να σε είδω και θέλω με λαλήσει στόμα προς στόμα. Ειρήνη σε, ασπάζονται σε οι φίλοι, ασπάζουν τους φίλους κατ' όνομα. Αμήν. Ο Απόστολος Ιωάννης γράφει λίγα λόγια στο τέλος της ζωής του πριν φύγει προς τον Γάιο, ο οποίος είναι μέλος μιας εκκλησίας. Τον Γάιο τον αγαπητό. Αλλά αναφέρεται μέσα σε αυτή την εκκλησία σε τρία πρόσωπα. Το Γάιο, στον οποίο απευθύνεται, αναφέρεται στον Διοτρεφή, που είναι φιλοπρωτεύων, και αναφέρεται και στον νεαρό, τον Δημήτριο. Στην ίδια εκκλησία, δίπλα-δίπλα, κοντά ο ένας στον άλλον, τρεις εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Μα εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Μα είναι δυνατόν. Όχι μόνο είναι δυνατόν, αλλά είναι και σύνηθες. Μέσα στην οικογένεια, τρεις διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Μέσα στην εκκλησία, τρεις διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων, τρεις διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Και δεν μιλάω για ανθρώπους που είναι στην αμαρτία, στην πορνεία, στη μοιχεία, στην ακαθαρσία, στην ασέλγεια, στην ειδωλολατρία. Δεν μιλάει για τέτοιους ανθρώπους. Αλλά αν είσαι στην πορνεία, πρέπει να φύγεις από την εκκλησία. Αν είσαι στη μοιχεία, πρέπει να φύγεις από την εκκλησία. Αν είσαι στην ασέλγεια, πρέπει να φύγεις από την εκκλησία. Δεν είναι τόπος για σένα, εκτός και αν η καλοσύνη του Θεού, η Χριστότητα του Θεού σήμερα σε φέρει σε μετάνοια. Τότε να μείνεις και θα σε ευλογήσει ο Θεός πολύ. Αλλά δεν μιλάει ο Απόστολος Ιωάννης για αυτούς. Ο Απόστολος Ιωάννης μιλάει για τους άλλους. Δεν μιλάει σήμερα ο Χριστός για αυτούς, τους πόρνους, τους μοιχούς, τους, με ασέλγια, με ειδωλολατρία, με κακία. Δεν μιλάει για αυτούς. Μιλάει για μας όλους τους άλλους. Για μας. Που ανάμεσά μας υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Ένας είναι ο Γάιος. Ένας είναι ο Διοτρεφής, ο φιλοπρωτεύων, και ένας είναι ο μικρός, ο νεαρός Δημήτριος. Και το ερώτημα είναι, σε αυτές τις τρεις μεγάλες κατηγορίες
των αδελφών μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Σε ποια ανήκω, πλησίον ποιας βρίσκομαι, προς τα που πηγαίνω. Απευθύνεται λοιπόν στο Γάιο, ο οποίος είναι ένας έμπειρος εργάτης και τον οποίον αγαπάει όχι κατά χάριν, ούτε από συγγένεια, αλλά σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, εν αληθεία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και σε αυτόν τον άνθρωπο εύχεται την ωραιότερη ευχή που μπορεί να ευχηθεί άνθρωπος προς άνθρωπο. Σου εύχομαι να ευωδώνεσαι στη ζωή σου, ότι αν πράττεις να το ευωδώνει ο Θεός, και να υγιένεις τη ζωή σου. Να θεραπεύει εσένα ο Χριστός πάντα από πάσα νόσον και πάσα ασθένεια. Είναι η ευχή που ευχόμαστε στα παιδιά μας, ευχόμαστε στον εαυτό μας, ευχόμαστε στα εγγόνια μας, ευχόμαστε στα αδέλφια μας, ευχόμαστε σε όλους. Αλλά αυτή η ευχή δεν είναι αευχή με προσωποληψία, είναι ευχή με αλήθεια, με έργο. Γι' αυτό και εξηγεί. Σου εύχομαι να ευωδώνεσαι και να υγιένεις, και το βέβαιο είναι όταν εύχεται ο Ιωάννης τότε στο Γάιο ο Χριστός σήμερα σε μας, εφόσον εμάς μας λέει ο Λόγος του Θεού εύχεστε μεταξύ αλλήλων για να ιατρευθείτε, πόσο μάλλον όταν σήμερα ο Χριστός το εύχεται σε σένα και σε μένα. Αλλά με προϋπόθεση. Σου εύχομαι να ευωδώνεσαι κατά πάντα και να υγιένεις όπως ευωδώνεται η ψυχή σου. Γιατί αν δεν ευωδώνεται η ψυχή σου, τότε δεν ισχύει αυτή η ευχή από τον Χριστό. Αν ευωδώνεται η ψυχή σου, τότε αυτή η ευχή ισχύει. Με τα πάσης βεβαιότητας. Και το θέμα είναι πότε ευωδώνεται η ψυχή μας. Πότε ο Θεός επεμβαίνει στην ψυχή μας και την ευωδώνει, ώστε να μας χαρίζει σε αυτή τη ζωή, αυτή τη ζωή και μάλιστα είναι αυθονία, και το μέλλον μας ζωή αιώνιος. Και εξηγεί. Σου εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις όπως ακριβώς ευωδούται η ψυχή σου. Γιατί? Για δύο λόγους. Γιατί χάρηκα πάρα πολύ που έρχονται οι αδελφοί σου και μαρτυρούνε όχι μόνο στην αλήθειά σου, αλλά και ότι περπατάς στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο εκτελεστής του Λόγου είναι αυτός που ευλογείται. Ο ακούων το λόγο μου και πράττων το θέλημα του Πατρός μου, αυτός θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Απόστολος Ιωάννης λέει στο Γάιο, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούνε κοντά αδερφοί και μαρτυρούνε. Και μαρτυρούνε καλά λόγια. Γιατί? Γιατί τους αγαπάς. Γι' αυτό και έχουν καλή μαρτυρία. Και η αγάπη σου δεν είναι με λόγια και με γλώσσα, είναι με έργο και με αλήθεια. Και σε παρακολουθούνε, σε παρατηρούνε. Και εκείνο που διαπιστώνουν είναι, δεν περπατάς κατά την επιθυμία της καρδιάς σου, ούτε κατά τη γνώμη του πνεύματός σου, αλλά περπατάς κατά το Λόγο του Θεού. Και χαίρομαι που ακούω να λένε τέτοια λόγια. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, τέτοια λόγια στον Πατέρα τα λέει για σένα ο Χριστός. Πατέρα, δεν λέει συγχώρεσέ τον γιατί κάνει πολλά λάθη όταν μεσητεύει και προσεύχεται, αλλά λέει Πατέρα, ευλόγησέ τον πιο πολύ γιατί περπατάει στην αλήθεια και η δική σου, ο δικός σου λόγος είναι η αλήθεια. Να είναι μία κατηγορία του ανθρώπου που έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης λέει και ο Χριστός λέει και ο Πατέρας λέει, μεγαλύτερα χαρά δεν έχω παρά τούτο,
να ακούω, λέει ο πατέρας, από τον Υιόν μου το μονογενή και από τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ότι τα τέκνα μου περιπατούν στην αλήθεια. Η μεγαλύτερη χαρά που έχει ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, όταν ακούει και όταν βλέπει να περπατά στην αλήθεια. Γι' αυτό και ευωδούται η ψυχή του και γι' αυτό θα ευωδώνεται σε ό,τι και να κάνει και θα υγιένει κατά πάντα. Χωρίς αυτό ούτε εύνοια Θεού υπάρχει, ούτε υγεία υπάρχει. Σήμερα μετανοήσουμε, αδελφοί. Χριστέ μου, βόηθα μας, σε παρακαλώ. Γιατί υπήρχε ο Γάιος, δεν μπορούμε να του μοιάσουμε. Σε ποιον θέλουμε να μοιάσουμε? Στον διοτρεφή? Ο Θεός να μας φυλάει. Θα δούμε και τα μαντάτα για αυτόν. Αλλά δεν σταματάει εκεί ο Γάιος, ο αγαπητός του Κυρίου. Αγαπητέ, ξέρω ότι έργον πιστού, η πίστη σου έχει έργο καλό, δεν είναι νεκρή, έχει έργο καλό, καθώς πράττεις οτιδήποτε και αν κάνεις στους αδελφούς σου και στους ξένους. Όχι μόνο στους αδελφούς σου σε αυτή την τοπική εκκλησία, αλλά και στους ξένους από τις άλλες εκκλησίες. Έργο πιστό, πιστού ανθρώπου κάνεις. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί εμαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της εκκλησίας. Μαρτύρησαν, έχεις καλή μαρτυρία, ότι είσαι γεμάτος από την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό καλά κάνεις και τους φιλοξενείς και τους προπέμπεις με αγάπη, γιατί δεν έχουν κανέναν άλλον να τους βοηθήσει. Οι εθνικοί δεν ενδιαφέρονται, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς, μόνο ο Θεός ενδιαφέρεται για την Εκκλησία του Χριστού και μόνο αυτοί που αγαπάνε την Εκκλησία του Χριστού ενδιαφέρονται. Και εγώ θέλω να είμαι ένας από αυτούς που να περπατάω στην αλήθεια και να είναι εμφανίσει η αγάπη του Θεού μέσα μας. Αλλά αφού είμαι άνθρωπος, πώς αυτό θα το καταφέρω? Και ο Λόγος του Θεού έχει μεριμνήσει. Ο Θεός έχει μεριμνήσει να μπορείς και να μπορούμε να τα καταφέρουμε, καθώς μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο, το οποίο μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, ώστε να γνωρίζουμε να περπατάμε εις πάσαν την αλήθεια. Μας έδωσε τη δύναμη, καθώς μας αποκαλύπτει πάσαν την αλήθεια και να μπορούμε να περπατάμε πάσαν την αλήθεια. Όχι μόνο να θέλουμε, όχι μόνο να ξέρουμε, αλλά και να μπορούμε. Δεν αφαίρεσε μόνο την άγνοια, αλλά αφαιρεί και την αδυναμία. Να μπορούμε να περπατάμε στην αλήθεια. Και επίσης, ο παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας που κάνει τη διαφορά μέσα στην Εκκλησία, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι δια του Πνεύματος του Αγίου η αγάπη του Θεού Πατρός είναι και χυμένη στην καρδιά μας, ώστε πραγματικά να αγαπάμε τους αδελφούς μας και τους ξένους. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και μας δίνει τη δύναμη να περπατάμε σε αυτήν, αλλά και εκχέει στην καρδιά μας την αγάπη του Θεού Πατρός για να μπορούμε να αγαπάμε με έργο και με αλήθεια. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Γάιου. Αγαπάει τον παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Αγαπάει την Εκκλησία και ξέρει ότι η δύναμη της Εκκλησίας είναι ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας. Αλλιώς θα βρίσκεται πάντοτε στην αδυναμία την ανθρώπινη. Και ξέρει ότι κάθε ένας αδελφός είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Και επειδή αγαπάει το Χριστό, αγαπάει και το σώμα του. Σε αυτόν υπάρχει πάντοτε διαρκής η ευχή του Πατέρα Θεού, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, σου εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις ακριβώς όπως ευωδούται η ψυχή σου.
Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο ο Χάιος, ο αδελφός μας, να μάθει. Τώρα βλέπει, καθώς περπατάει, σε ποιον επιβλέπει ο Θεός. Σε αυτόν επιβλέπει ο Θεός. Αυτόν αγαπάει ο Θεός. Αυτόν ευωδώνει ο Θεός και στη ζωή αυτή και στην αιώνια ζωή. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων. Ο φιλοπρωτεύων. Αυτός που αγαπάει τα πρωτεία. Αυτός που φλιαρεί με λόγους πονηρούς εναντίον των αδελφών του, εναντίον της Εκκλησίας. Γιατί δεν αγαπάει. Δεν αγαπάει την Εκκλησία. Δεν αγαπάει το σώμα του Χριστού. Δεν αγαπάει το Χριστό. Δεν αγαπάει το Θεό. Μόνο τον εαυτό του αγαπάει. Κακός εργάτης. Είναι δούλος της κοιλιάς του, των επιθυμιών του, των παθών του, των φιλοδοξιών του. Είναι δέσμιος των επιθυμιών της καρδιάς του, που δεν είναι η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού, είναι άλλα πράγματα. Γι' αυτό και με λόγια πολλά και πονηρά φλιαρεί εναντίον των αδελφών του, με αποτέλεσμα να μην δέχεται τους αδελφούς του, να μην χωράνε οι αδελφοί του στην καρδιά του, γιατί δεν τους αγαπάει. Και αντί να βλέπει ότι τους έσωσε ο Χριστός, βλέπει τα λάθη τους που υπάρχουν. Και γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Για να δοκιμάζεται η καρδιά του και να αποδεικνύεται ότι είναι από την κατηγορία των αδελφών του διοτρεφούς, του φιλοπρωτεύοντος, ο οποίος ζητάει και δεν λαμβάνει και ποτέ δεν θα λάβει, γιατί ζητάει για να ικανοποιήσει τις ειδονές του, δηλαδή τις επιθυμίες του. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε γιατί κακό ζητείτε, όχι για τη βασιλεία του Θεού, για τις ειδονές σας, για τις επιδιώξεις σας, για τις επιθυμίες σας. Δεν δέχεται τους αδελφούς, και αυτούς που τους δέχονται τους διώχνει από κοντά του και κάνει τη δική του κλίκα, τη δική του παρεούλα, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ακούνε λόγια πονηρά που τους αρέσει να ακούνε. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει πως ακούεται. Τι σ' αρέσει να ακούς? Κατηγόριες, κρίσεις, κακίες? Αυτή είναι η καρδιά σου. Τι σ' αρέσει να ακούς? Ευλογίες, χαρές, δοξολογία? Αυτή είναι η καρδιά σου. Δεν είναι μόνο τι λέμε, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, είναι και τι ακούμε, δηλαδή τι μας αρέσει να ακούμε, με ποιον κάνουμε παρέα, ποιον θέλουμε να έχουμε δίπλα μας και μας αρέσει να μας μιλάει. Υπάρχουν τόσα Άγια αδέλφια. Στον πεσμένο πας και κάθεσαι δίπλα. Πεσμένος είσαι. Υπάρχουν τόσο ευλογημένα αδέλφια και πας και κάνεις παρέα με αυτόν που φλιαρεί, κατηγορώντας τους αδελφούς και λέγοντας πράγματα ακόμη και κατά του Θεού και της Εκκλησίας του. Ίδιος είσαι και χειρότερος θα γίνεις. Είναι αυτός που έχει έργα πονηρά. Δεν έχει μόνο λόγια πονηρά, έχει και έργα πονηρά. Είναι αυτός εν τέλει που δεν συμμορφώνεται με το Λόγο του Θεού, γιατί η καρδιά του δεν είναι συντετριμένη, το πνεύμα του δεν είναι ταπεινού ανθρώπου και δεν ενδιαφέρεται να τρέμει στο Λόγο του Θεού. Μη γέννητο να πλησιάζω προς αυτή την κατηγορία. Αμήν, αδερφοί. Μη γέννητο να είμαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αν θα είμαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι για να τους ελέγξω, για να τους βοηθήσω, για να προσεύχομαι. Μη τυχόν κι εγώ πειραστώ από αυτούς. Γι' αυτό απομακρύνουμε λέγοντας λόγια Άγια. Ο λαλών ας λαλεί, ως λαλών λόγια Θεού. Τι ακούς?
Ακούς λόγια Θεού ή λόγια ανθρώπινα? Ποια σοφία διακρίνεις, τη γήινη, τη ζωώδη, τη δαιμονιώδη ή την άνωθεν σοφία στα λόγια του? Και τέλος υπάρχει και η τρίτη κατηγορία που μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας νέος αδερφός που έχει καλή μαρτυρία από όλους και από αυτή την αλήθεια. Τι θα πει καλή μαρτυρία από όλους? Βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού από όλους τους ανθρώπους, αλλά βρίσκει χάρη και από το Θεό. Βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού από τους ανθρώπους, γιατί τον αγαπάνε επειδή πρώτος αυτός τους αγαπάει. Επειδή πρώτος αυτός ξέρει και ταπεινώνεται, γιατί έχει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Επειδή ξέρει αυτός να συγχωρεί και να μετανοεί, επειδή έχει καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Και βρίσκει χάρη από το Θεό γιατί τρέμει στο λόγο του. Και τι σημαίνει χάρη από τους ανθρώπους? Έχει καλή εικόνα, καλή μαρτυρία. Και χάρη από το Θεό, έχει καλή καρποφορία. Έχει καρπό. Δεν είναι άκαρπο δέντρο. Είναι καρποφόρο δέντρο. Ευλογημένο δέντρο. Έχει καρπό. Καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Τον αγαπάνε οι αδελφοί. Τον πλησιάζουνε, τον θέλουνε. Όχι πηγαίνουνε με το ζόρι για να τον βοηθήσουνε να έρθει. Πηγαίνουνε με χαρά για να τους οικοδομήσει. Προσεύχονται για να του μοιάσουνε. Και είναι νέος. Αλλά έχει καλή μαρτυρία από όλους τους αδερφούς, γιατί τον συστήνει ο Θεός στις καρδιές των αδελφών. Έχει καλή μαρτυρία από την αλήθεια, γιατί του δίνει καρπό ο Χριστός. Και έχει καλή μαρτυρία και από μας, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Δηλαδή σε μας σήμερα έχει καλή μαρτυρία και από μένα, λέει ο Χριστός. Καλή μαρτυρία. Δεν έχει τίποτα σπουδαίο να δείξει. Δεν είναι ευαγγελιστής, δεν είναι επιμένας, δεν είναι διδάσκαλος, δεν έχει χαρίσματα, δεν έχει τίποτα. Ένα νέο ευλογημένο παιδί, απλό. Αλλά σε αυτόν επιβλέπει με ευμένεια Θεός, και το αποτέλεσμα της εύνοιας του Θεού καταρχάς είναι η καλή μαρτυρία από όλους και η καλή μαρτυρία από την αλήθεια. Αγαπητός σε όλους. Όχι επειδή τους καλοπιάνει, όχι επειδή τους κολακεύει, γιατί αυτή η καλή μαρτυρία σβήνει, εξανεμίζεται, χάνεται. Ούτε επειδή κάνει τον καλό. Καλή μαρτυρία επειδή έχει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμει στο λόγο του Θεού. Και έχει και καλή μαρτυρία από την αλήθεια. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Καλή μαρτυρία από τον Χριστό. Ο καρπός εξ εμού προέρχεται, φωνάζει ο λόγος του Θεού. Υπάρχει καρπός δίπλα του. Υπάρχει αγάπη, χαρά. Όπου πηγαίνει υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Φεύγει η μαυρίλα και έρχεται το φως. Φεύγει η κρίση και η κατάκριση και έρχεται η χάρη του Θεού. Όπου μπαίνει πλημμυρίζει η παρουσία του Θεού. Όταν λέει ανοίγουν τα αυτιά τους να ακούσουν τη χάρη του Χριστού. Το πρόσωπό του λάμπει, είναι γελαστό. Είναι γεμάτος από τις παρηγοριές της Εκκλησίας και γεμάτος από την παρηγοριά προς την Εκκλησία. Έχει καρπό καλό, ο καρπός του μένει, δεν κοιτάει τον εαυτό του, κοιτάει τα των άλλων. Δεν νομίζει ότι είναι τίποτα, ξέρει ότι δεν είναι τίποτα και θεωρεί όλους τους άλλους υπερέχοντας. Είναι αυτός που σε λίγο έρχεται η ευχή του Ιωάννου και του Χριστού. Εύχομαι να ευωδούσε
και να υγιένεις καθώς ευωδοτεί η ψυχή σου. Σε λίγο ο Δημήτριος θα απογειωθεί στα πνευματικά. Θα φτάσει κοντά στον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και ο Πατέρας θα ανοίξει τους θησαυρούς της δόξας του για να τον κοσμήσει. Γιατί είναι άξιος της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθη. Και θα τον καταστήσει και άξιο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Να πάσχει, όχι μόνο να χαίρεται για τον Χριστό, αλλά και να πάσχει υπέρ του ονόματος του Χριστού. Διάλεξε λοιπόν σε ποιον θέλεις να μοιάσεις. Και ας το καταλάβουμε καλά. Αυτές οι τρεις μεγάλες οικογένειες των χριστιανών είναι και ανάμεσά μας. Δυστυχώς. Εσύ σε ποια είσαι? Ευτυχώς. Εσύ σε ποια είσαι? Κανείς δεν θα μπορέσει να σου το πει. Κανείς δεν το ξέρει. Μόνο ο Θεός μπορεί να σου το αποκαλύψει. Και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε αλλάξει. Μπορεί να σε μεταμορφώσει. Μπορεί να σε κάνει μιμητή του Παύλου, καθώς ο Παύλος είναι του Χριστού. Αμήν.